Είχαμε μείνει εις το 21ο χωρίον του 11ου κεφαλαίου του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ, αγαπητοί μου, χωρίς να το έχουμε ολοκληρώσει. Το χωρίον αυτό μας λέγει τα εξής: «Μη πάντα άνθρωπον εισαγε εις τον οίκον σου πολλά γάρτα ένεδρα του δολίου». Δηλαδή μην εισάγεις οποιονδήποτε άνθρωπο στο σπίτι σου, γιατί είναι πολλές οι παγίδες των απατεώνων. Και είδαμε πολλά, και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι μερικοί από εσάς μου είπαν το εξής, ότι αυτά που μας είπατε, πόσα τέτοια έχουμε περάσει, θα ρηπεί να φέρω τον ανιψιό μου στο σπίτι, στην οικογένεια, ή τον κουνιάδο ή την κουνιάδα, και να δημιουργηθούν προβλήματα. Μα έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια δεν γενικεύεται το πράγμα, αλλά είναι όμως μια αλήθεια αυτό. Γι' αυτό προσέχετε μέσα στο σπίτι σας, εύκολα να μην φιλοξενείτε, και μάλιστα μακροχρόνια. Όχι, ούτε συγγενικά πρόσωπα, μακροχρόνια. Ξέρω, θα προσκρούσω στην συναισθηματικότητα κάποιον ίσως, ότι μα, τι να την κάνουμε, ας πούμε, τώρα την αδελφή, τον αδελφό που τους περιποιούμεθα και τα λοιπά. Ναι μεν, αλλά δεν ομιλώ για τους γονείς, δηλαδή τους παππούδες, δεν εννοώ για αυτούς, αλλά εννοώ άλλα πρόσωπα και εννοώ συγγενικά ή ακόμη φιλοξενούμε έναν ανιψιό γιατί ήθελε να τελειώσει το σχολείο ή γιατί να βρει εργασία και τώρα ξέρω εγώ. Όχι, αγαπητοί μου, σας είπα και σας εξήγησα πολλά, να μην ξαναλέγω τα ίδια. Είχαμε μείνει σε ένα σημείο που δεν το έκανα πιο αναλυτικό και θα ήθελα αυτό να το δούμε, ότι είναι γνωστό οι άνθρωποι που αγαπούν ένα άνοιγμα στις κοινωνικές των σχέσεις, και μάλιστα μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ιδιαιτέρως αυτό το φαινόμενο έτσι σημειώθηκε και ανεπτύχθη, να υπάρχει μία ανταλλαγή με άλλους λαούς, είτε κρατικής διαστάσεως είτε και ιδιωτικής. Αν είναι κρατικής, θα ρηπίνει λεγόμενες μορφωτικές ανταλλαγές. Να έρθουν 50 παιδιά από την Αμερική και εισάρθμα 50 παιδιά, αγόρια κορίτσια, να πάνε στην Αμερική. Τα παιδιά αυτά μπορεί να φιλοξενούνται από σπίτια. Δηλώνουν ποιοι θέλουν να φιλοξενήσουν και έτσι μπορεί στην οικογένειά μας μέσα που έχουμε 1, 2, 3, 4 παιδιά, αγόρια κορίτσια, να φιλοξενήσουμε ένα κορίτσι, ένα αγόρι. Και αντίστοιχα να φιλοξενηθεί το παιδί μας, αγόρι ή κορίτσι, να φιλοξενηθεί στην Αμερική, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Αυτές οι λεγόμενες, όπως σας είπα, μορφωτικές ανταλλαγές. Μάλιστα, παίρνει και κάτι περισσότερο το πράγμα. Μπορεί να μείνει το παιδί μας ένα χρόνο εκεί και να βγάλει μια τάξη γυμνασιακή, να τη βγάλει εκεί, εκεί που πήγε. Η Ευρώπη είναι η Αμερική. Ακόμα υπάρχει και το φαινόμενο της αλληλογραφίας. Στην εφημερίδα δημοσιεύονται διάφορες αγγελίες που ζητούν κάποια αλληλογραφία, με ξένους εννοείται, με ξένους. Θυμίστε παλιότερα, τώρα αυτό απειγορεύσει, που γίνονται οι συσκευασίες των φρούτων μας, ροδάκινα, ξέρω εγώ, γερμάνα, τέτοια πράγματα, μέσα σε κασάκια, και πολλές φορές οι εργάτριες, οι εργάτες βάζανε και ένα γραμματάκι μέσα εκεί, οπότε εκείνος που θα έπαιρνε τα φρούτα να βρίσκε το γραμματάκι και να άνοιγε μια αλληλογραφία. Κάτι ήλπιζαν από αυτό, κανένα Μάρκο, κανένα ξέρω εγώ, γιατί τα φρούτα μας πηγαίνουν στην Ευρώπη. Αυτό απειγορεύτηκε όμως. Και πολύ σωστά, γιατί δεν είναι σωστά πράγματα, είναι όχι καλό. Αλλά το άλλο υπάρχει. Όπως υπάρχει και η αλληλογραφία εντός της Ελλάδας. Πάλι δια των εφημερίδων
που ζητούν μία ελληνογραφία, κυρίως οι νέοι, αγόρια κορίτσια. Αυτό, μόλις και ανάγκη να σας πω, είναι ολέθριον. Τα ακούσατε, ολέθριον. Μην επιτρέψετε ποτέ στα παιδιά σας να έχουν τέτοιου είδους αλληλογραφίες. Ούτε να αφήσετε το παιδί σας να πάει έξω και μάλιστα αρκετό καιρό. Ποτέ, αν με πείτε στενοκέφαλο, έβρε αδελφέ, πείτε με στενοκέφαλο. Έτσι το καταλαβαίνω. Και έτσι το καταλαβαίνω και έτσι σας το λέγω. Έτσι το ερμηνεύω το πράγμα. Έχω δει πάρα πολλά πράγματα, γι' αυτό σας το λέγω. Θυμάμαι μετά την απελευθέρωση του 44, ήρθαν και ποιοι δεν πέρασαν από την Ελλάδα, όλες οι φυλές του Ισραήλ, εν δι' αυτή περιπτώσει. Κάποιο καιρό είχαμε τους Άγγλους τότε που είχαν έρθει και τρέχαμε όλοι να πιάσουμε γνωριμίες μαζί τους και λοιπά και λοιπά. Θα ενθυμίστε ίσως όσοι κυρίως μένατε στην Αθήνα, τότε είναι πολλά βέβαια τα χρόνια, είναι 50 χρόνια. Το θεωρούσαμε τιμή μας να πάρουμε στο σπίτι μας έναν Άγγλο, να τον περιποιηθούμε. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και Κύπροι, αλλά ανήκουν βέβαια στον Αγγλικό στρατό. Ξέρετε πόσα παντρολογήματα γινήκαν Ελληνίδων με Άγγλους στρατιώτες? Και αυτά τα παντρολογήματα, πρέπει να σας πω, και το εννοείτε, δεν είχαν ομαλών χαρακτήρα. Γιατί όταν βάζεις τον Άγγλο στρατιώτη στο σπίτι σου, κοντά στο νου και η γνώση, και έχει κορίτσια το σπίτι. Οπότε παντρεύτηκαν αρκετές Ελληνίδες, η φυσιά, τι έγινε παραπέρα, ο Θεός ξέρει, με Άγγλους στρατιώτες. Και σας είπα, όχι και πολύ ομαλά, είναι πολύ φυσικό αυτό το όχι πολύ ομαλά. Το καταλαβαίνετε? Γι' αυτό σας εξήγησα ότι έχω δει πολλά. Έχω δει πολλά πράγματα. Και πράγματι πρέπει να προσέχουμε. Ακόμη αν ερωτήσετε, πάντα στο ίδιο χωρίο μένοντες, αν κάποιος χτυπάει την πόρτα μας και ζητάει φιλοξενία, να μην τον φιλοξενήσουμε? Δεν λέει η Αγία Γραφή της φιλοξενίας μη επιλαμβάνεστε? Μην ξεχνάτε την φιλοξενία. Το λέει αυτό εις την προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Ναι, δεν αντιτίθεμαι στο θέμα της φιλοξενίας, όπως δεν αντιτίθεται και το χωρίον που αναλύομαι. Αλλά πρέπει να υπάρχει όμως μία διάκριση. Διότι όταν λέγει εδώ η σοφία του Θεού ότι μη βάλεις όποιον όποιον στο σπίτι σου, δεν αντιφάσκει προς αυτήν όταν ομιλήθηκε περί φιλοξενίας. Αλλά τι λέγει? Γιατί πολλά είναι τα ένεδρα του δολίου, του πονηρού. Υπάρχουν απατεώνες. Και συνεπώς, πώς θα συμβιβάσουμε το ένα με το άλλο? Με το να πούμε ότι δεν θα καταργήσουμε την φιλοξενία, αλλά θα διαθέσουμε διάκριση. Θα ξεχωρίσουμε αν αυτός ο άνθρωπος τελικά πρέπει να μείνει ή πώς θα τον βολέψουμε τον άνθρωπον αυτόν. Αν υπάρχει κάποιο δωμάτιο στο σπίτι μας που να μην επικοινωνεί με το σπίτι μας, μπορούμε να τον φιλοξενήσουμε εκεί. Θα σας ευχόμουν όταν χτίζετε σπίτια, εφ' εξής δηλαδή, να κάνετε 2 αποχωρητήρια μέσα στο σπίτι σας. Και αν δεν έχετε επισκέπτες, εννοείται εφόσον έχετε την δυνατότητα να κάνετε ένα σπίτι που να είναι κάπως λιγάκι μεγαλούτσικο, και αν δεν έχετε επισκέπτες, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τα 2 αποχωρητήρια. Όταν όμως έχετε επισκέπτες, θα λέτε ότι αυτό το αποχωρητήριο είναι για τους επισκέπτες. Και αν κάνετε και ένα δωμάτιο έτσι προσαρμοσμένο, σαν ένα μικρό δηλαδή διαμέρισμα, μικρό, πώς το λένε, ένα δωμάτιο και ένα αποχωρητήριο δίπλα, κατά τρόπον τέτοιον που εκεί να φιλοξενείτε και να μην μπερδεύετε στα πόδια σας ο επισκέπτης ή επισκέπτε ή εσείς αυτούς, κυρίως αυτοίς εσάς. Αν φυσικά υπάρχει καμία δυνατότητα αυτό να γίνει. Βέβαια θα μου πείτε, φτάνω σε αυτό, λένε όλα τα πρακτικά πραγματάκια τα οποία είναι χρήσιμα να τα γνωρίζουμε.
Αν δεν έχουμε την δυνατότητα αυτή, τότε βέβαια δεν θα στείλουμε τον άνθρωπο να πάει σε κανένα υπόγειο, σε καμιά αποθήκη. Θα ήταν πάρα πολύ υποτιμητικό αυτό για έναν άνθρωπο. Δεν είναι σωστό, δεν επιτρέπεται. Αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εάν δεν είμαστε σίγουροι για την ποιότητα αυτού του ανθρώπου, δεν ξέρουμε τη νύχτα άμα θα σηκωθεί τι μπορεί να κάνει. Ακούσατε, μπορεί ακόμα και να κάνει φόνο. Δεν το ξέρουμε αυτό. Το λιγότερο είναι να κλέψει και να εξαφανιστεί. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τότε μπορούμε να τον στείλουμε σε ένα ξενοδοχείο. Με αγάπη πολύ θα του πούμε ότι δεν έχουμε την δυνατότητα εδώ. Έχουμε μια στενότητα, γιατί περί στενότητας ο λόγος. Δεν έχουμε κάτι περισσευούμενο, δωμάτιο κτλ. Μάλιστα μπορούμε να το πάμε εμείς μόνοι μας στο ξενοδοχείο, να πληρώσουμε το ξενοδοχείο και να μείνει εκεί. Έτσι και την φιλοξενία οικονομούμε και την προσοχή διαθέτουμε, τη διάκριση, αν ένας άνθρωπος δεν πρέπει να μπει στο σπίτι μας. Ακόμη θα ήθελα να σας έλεγα, στο προηγούμενο θα μπορούσα να σας πω και ιστορίες αλλά βρωμάνε. Θα μπορούσα να σας πω ιστορίες για κατοχύρωση αλλά βρωμάνε. Και δεν θέλω να σας τις πω. Ένας που μπαίνει ως επισκέπτης και ζητάει κάποτε να μείνει, τι μπορεί να γίνει. Δεν θα πάει το πρωί ο άνθρωπος στη δουλειά του, ο νοικοκύρης, και θα μείνει τώρα αυτός ο επισκέπτης με τη γυναίκα, με τη σύζυγο στο σπίτι. Α, για βάλτε λιγάκι αυτά να τα σκεφτείτε. Και μετά τι γίνεται? Και που ξέρει η γυναίκα τι είναι αυτός? Που το ξέρει? Λοιπόν, για να δείτε ότι πόσα πράγματα υπάρχουν. Είναι όμως και άλλη μία περίπτωση. Μη βάλετε ποτέ στο σπίτι σας γύφτισα. Γύφτισα. Μη βάλετε ποτέ στο σπίτι σας γύφτισα. Όχι βέβαια για να φάει και να πει και να κοιμηθεί, γιατί δεν μένει καμιά γύφτισα στο σπίτι, αλλά με την είναι να μπει. Ούτε καν την ξόπορτα δεν θα ανοίξετε. Εδώ μπορεί να με πείτε αφιλάνθρωπον, αλλά θα το δείτε μόνοι σας ότι δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι γνωστό ότι οι γύφτισες σκοπό να έχουν να ζήσουν με την κατεργαριά, με την ποντιριά και με την κλοπή. Είναι η δουλειά τους αυτή. Έτσι ζουν οι γύφτοι και οι γύφτιες. Έως ότου κάποτε αυτοί οι άνθρωποι, αν ποτέ μπορούσε να γίνει αυτό, κάπως να εκπολιτιστούν, γιατί είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, είναι βαπτισμένοι, αν κάποτε μπορούν να εκπολιτιστούν και να αφήσουν αυτά τα πολύ άσχημα κούγια που έχει η φυλή τους. Και τι κάνουν, να σας πω τι κάνουν. Οι γυναίκες, οι γύφτισες, όταν περνούν στον δρόμο, είσαστε εσείς στην αυλή σας, στον κήπο σας, και σου φωνάζει από εκεί, κυρία, έχεις λίγο ψωμί? Μην νομίζετε ότι ενδιαφέρεται για το ψωμί. Όχι. Αν της δώσετε ψωμί, θα το αφήσει στο πεζούλι της παρακάτω μάμπρας, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Εσείς πάτε να φέρετε ψωμί. Όταν γυρίζετε θα σας πει: το ξέρεις κυρά μου που σε έχουν φτιαγμένοι? Φτιαγμένος είναι δηλαδή ο μαγεμένος. Αν υποτεθεί ότι συνέβη ή συμβαίνει εκείνες τις μέρες, εκείνο τον καιρό, να υπάρχει κάποια κακοτυχία, κάποιος ή κάποιοι από το σπίτι αρρωσταίνουν, δεν ξέρω τι, αμέσως μπαίνει στο μυαλό, λες να μας έχουν φτιαγμένους. Αμέσως έπεσε το σπέρμα του κακού. Το ρίξε όπως και ο διάβολος στους πρωτοπλάστους. Το ρίξε έντεχνα. Σε έχουν φτιαγμένη, κυρά μου. Αν υπάρχει αφέλεια και δεν υπάρχει ετοιμότης που να τη διώξει κανείς τη γυναίκα αυτή, τότε και τι δηλαδή, υπάρχει περιέργεια. Ξέρετε, γύρω από τέτοια θέματα είναι κάτι φοβερό. Εγώ αν πω σε έναν άνθρωπο ότι ξέρεις κάτι θα σου συμβεί, δεν θα κοιμηθεί όλη νύχτα. Δεν θα κοιμηθεί. Μόνο πατήρα Θανάσου, κάτι θα μου συμβεί. Σαν τι να είναι? Λες και να είναι προφήτης και να είδε τίποτα και να ξέρει τίποτα?
Και να το πω έτσι, αν σας ρίξω τα αγαπητοί μου, ψεύτηκα, κάποτε έγινε κυψιά αυτό σε ένα γειτονικό σπίτι εκεί, αστεία δηλαδή, πήρανε, αν είναι αστεία, ένα σαπούνι, βάλανε πάνω καρφίτες, τα γνωστά που κάνουν με τα μάγια, και το ρίξανε στην αυλή. Έτσι να σας πω άλλο πράγμα, πόσο αναστατώθηκαν και να μην πιστεύουν ότι είναι ψεύτικο πράγμα. Ναι, κολλάνε αυτά, με δαιμονική κόλλα κολλάνε. Έτσι λοιπόν, θα σου πει μετά στη συνέχεια ότι να σημώσεις την απάντηση. Τι θα πει να σημώσεις? Ρίξε λεφτά. Και αν ρίξε ένα κατοστάρικο θα σου πει, α, με αυτό δεν βγαίνει. Πεντακοστάρικο, α, όχι, από χιλιάρικο και πάνω. Και από εκεί αρχίζει η ιστορία, το δράμα θα λέγαμε, της απάτης. Και έλα εδώ το χέρι σου και δεν ξέρω τι. Ξέρετε πως πιάνουν, το ξαναλέω, όλα αυτά τα πράγματα. Και στο τέλος θα αμαρτήσετε, διότι ενδώσατε σε κάτι το οποίο είναι φοβερά αμαρτωλό. Το να προσφύγει κανείς να πληροφορηθεί σε πηγή θολή ή σε πόρτα δαιμονική, να μάθει το μέλλον ή ό,τι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν αυτές κάνουν αυτή τη δουλειά. Γύφτισα στο σπίτι σας δεν θα βάλετε, ούτε στην αυλή σας μέσα. Αν σας λέγει για λίγο ψωμί, μη δώσετε ούτε ψωμί, γιατί αν θα δώσετε ψωμί θα έρθουν και τα παρακάτω. Ξέρω τώρα κάποιοι θα πούν, έβρε αδελφέ, ούτε ένα κομμάτι ψωμί, σας είπα, θα το αφήσει στο παρακάτω πεζούλι. Δεν την ενδιαφέρει το ψωμί, την ενδιαφέρουν τα άλλα. Τα άλλα. Και ακόμη αγαπητοί, η απάτη τους είναι τόσο μεγάλη, μπορεί να σας γδίσουν το σπίτι ολόκληρο. Μια ιστορία από πολλά χρόνια, το έχει γράψει και η εφημερίδα, αν θυμάμαι καλά. Αλλά το είχα μάθει σε κάποιες λεπτομέρειες το περιστατικό αυτό, και δεν ξέρω αν πρέπει να, ακόμη να κλαίω ή ακόμα να γελάω για το περιστατικό. Μπήκε μες στο σπίτι, σε ένα χωριό της περιοχής μας, μπήκε μες στο σπίτι, δύο γύφτισες σαν αυτές, μεταξύ των άλλων που είπαν και είδαν ότι πιάνει το πράγμα, είπαν στον ιδιοκτήτη ότι κοίταξε να δεις, επειδή πρέπει εμείς να ψάξουμε για τα πνεύματα τα πονηρά, πρέπει να μπεις μέσα στην ντουλάπα. Δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί αυτό. Αυτός το χάψε και μπήκε μέσα στην ντουλάπα του. Λέει, εκεί θα καθίσεις και θα περιμένεις. Μπήκε λοιπόν μέσα στην ντουλάπα αυτός. Ήταν ακόμη ένα μέλος εκεί στην οικογένεια, μία γυναίκα. Δεν ξέρω πώς τη χρησιμοποίησαν αυτοί, πού την έστειλαν, κάτι να φέρει, δεν ξέρω. Και αυτές οι αφιλότιμες, στα γρήγορα, με την ταχύτητα που τις διακρίνει, ψάφρισαν ό,τι βρήκαν, άφησαν τα πράγματα μέσα από τα μπαούλα, βρήκαν χρήματα, νομίζω ήταν κάπου 300.000 πριν από πολλά χρόνια. Τα πήραν και έφυγαν. Βέβαια μετά έγινε μήνυση, α, ξέχασα, αυτός ο ντουλάπι. Αυτός περίμενε και όταν είδε ότι τίποτα δεν γίνεται, άρχισε να φωνάζει από μέσα. Διότι πρέπει να σας πω και τούτο, τον είχαν κλειδώσει μέσα στον ντουλάπι. Ναι. Βέβαια πήγαν στην αστυνομία, η αστυνομία τις έπιασε αυτές, αλλά που καλάβεις παρά του διέχοντος, τα φάγανε τα λεφτά αυτά ή τα άκρυψαν ό,τι θέλετε πείτε. Το θέμα είναι ότι μπήκανε στη φυλακή αυτές, πήγανε για τον κορίδαλο, αλλά τα λεφτά έγιναν άφαντα. Λοιπόν, δεν είναι εκεί το θέμα, είναι και της ντροπής να πάθεις τέτοια πράγματα και να το μάθει όλος ο κόσμος. Είναι και ντροπή να εξαπατηθείς. Και να τελειώνω το θέμα αυτό. Αν σας πει κάποιος, να δω το χέρι σου και να δω τις γραμμές, ψεύτικα πράγματα να σας πει, εάν τα πιστέψετε θα βγουν. Και ακόμη, γιατί το επιτρέπει ο Θεός για να τιμωρηθεί κανείς, και ακόμη να κολλήσει η ιδέα σε αυτά που σας υπόθηκαν. Μπορεί να σας πει ότι θα ζήσεις μόνο 3 χρόνια και μετά θα πεθάνεις.
και να μπει η ιδέα ότι θα πεθάνεις και να πεθάνεις αν μέχρι τότε δεν έχεις φτάσει να εξομολογηθείς, για να διαλυθεί αυτή η δαιμονική παραγγελία. Ύστερα από όλα αυτά που σας είπα, πέστε μου, πρέπει να έχουμε ανίστακτη προσοχή και ακμαία διάκριση το ποιον βάζουμε μέσα στο σπίτι μας. Και ερχόμεθα εις τον επόμενο στίχο ή εις τους δύο επομένους στίχους, τον 30 και τον 31. Πέρδιξ θηρευτής εν καρτάλο, ούτως καρδία υπερηφάνου, και ως ο κατάσκοπος επιβλέπει πτώσιν. Τα γάρ αγαθά εις κακά μεταστρέφων ενεδρεύει και εν της αιρετής επιθύσει μόμον. Δηλαδή, όπως η πέρδικα μπαίνει στο κλουβί, ο κάρταλος του καρτάλου είναι ένα καλαθάκι, μικρό καλαθάκι, που το χρησιμοποιούσαν τότε για παγίδα, σαν κλουβί για παγίδα, κράχτη. Όπως λοιπόν η πέρδικα μπαίνει στο κλουβί του κυνηγού σαν δόλωμα, έτσι είναι και η καρδιά, ο νους και η διάθεση του υπερηφάνου, γιατί σαν κατάσκοπος καιροφυλακτεί και περιμένει την κατάρρευσή σου. Αυτός ενεδρεύει και προσπαθεί να μεταβάλει τα καλά σε κακά και δεν διστάζει να προσάψει κατηγορία και εναντίον των εκλεκτών για να δικαιολογηθεί. Εδώ πρόκειται περί ανθρώπου, βέβαια κακοήθεστάτου, αναμφισβήτητα, που καμώνεται, γιατί έχουμε σε όλες, ξέρετε, τις κλιμακώσεις τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή θα βρείτε τέτοιους ανθρώπους και σε ένα κύκλο ανθρώπων ολιγογραμμάτων, αλλά και σε κύκλο με μεγάλη και σπουδαία μόρφωση. Κλιμακώνεται λοιπόν η παρουσία ενός τέτοιου τύπου, ξαναλέγω, κακοήθεστάτου, που καμώνεται των καλών, των θρησκευτικών, των φιλολογικών, έχει φιλολογικά ενδιαφέροντα, των φιλόσοφων, ακόμη των υπερασπιστήν της ηθικής και των ιδανικών, όμως την πραγματικότητα δεν είναι ο άνθρωπος αυτός, ή μάλλον τα λόγια του αυτά, αυτά που καμώνεται με άλλα λόγια, δεν είναι παρά υπέρδικα δόλωμα που θέλει να επιτύχει κάποιους τελικά ιδιωτελείς σκοπούς. Βέβαια, πρέπει να πούμε, κάποτε να μην επιδιώκει κανένα σκοπό ιδιωτελή σκοπό, παρά μόνο να κάνει το κακό για το κακό. Θα το δούμε αυτό λίγο πιο κάτω. Ακόμη μπορεί να αποβλέπει στην ικανοποίηση σαρκικών επιθυμιών, να ξεγελάσει κάποιο πρόσωπο μέσα από την οικογένεια, να ξεγελάσει την σύζυγον αν είναι άνδρας, ή τον σύζυγον αν είναι γυναίκα, να ξεγελάσει μία κόρη αν είναι άνδρας, ή το γιο της οικογενείας, μεγάλο παιδί, παλικάρι τώρα, αν είναι κοπέλα. Και εδώ βλέπει κανένας ότι πράγματι, όταν κανείς μετέρχεται αυτές τις απάτες, είναι υπερήφανος, όπως εδώ τον αποκαλεί η Αγία Γραφή. Είναι, λέγει, υπερήφανος αυτός ο άνθρωπος. Πως είναι υπερήφανος? Να λέει, καρδία υπερηφάνου. Διότι είναι γνωστό, όταν κανείς επιδιώκει και μάλιστα σαρκικά αμαρτήματα, στην πραγματικότητα έχει ιδιοτέλεια. Λέγει ο Κούνκελ, που σας το έχω ξαναπεί, αυτό ένας Αμερικανός ψυχολόγος, ότι αν θέλετε, λέγει, να θεραπεύσετε τον ιδανισμό, θεραπεύσετε τον εγωισμό. Διότι εκείνος που προβάλλεται με σαρκικές απαιτήσεις
και κυρίως άμα είναι ζηλότυπος, είναι κάτι φοβερόν πράγμα, φοβερόν, και θέλει αποκλειστικότητα εις την ικανοποίηση των επιθυμιών του, αυτός είναι εγωιστής εις υπερθετικών βαθμών, διότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά να θέλει να επιτύχει αυτό που αυτός θέλει. Γι' αυτό θεραπεύεται ο ειδωισμός μόνο αν θεραπευτεί ο εγωισμός. Είναι αληθέστατο αυτό. Αλλά ο εγωισμός δεν είναι παρά το κεφαλάρι της υπερηφανίας. Αυτός γεννάει και την υπερηφάνεια. Έχει δίκιο λοιπόν εδώ το χωρίον που λέγει ότι ένας τέτοιος κακοήθης τύπος ουσιαστικά έχει καρδίαν υπερήφανον. Αλλά το ερώτημα, πράγματι υπάρχουν τέτοιοι τύποι που μπορούν να ενεδρεύουν, να στείλουν ενέδρα, παγίδα εις τους καλούς και τους αγαθούς για να τους καταστρέψουν, πράγματι? Λέγει το βιβλίο του Ιερεμίου, λέγει εκεί ο Θεός, ότι ευρέθησαν εν το λαό μου, βρέθηκαν λέγει στο λαό μου ασεβείς και παγίδας έστησαν του διαφθείρε άνδρας και συνελαμβάνωσαν ως παγής εφεσταμένοι πλήρης πετινών, ούτως η οίκη αυτών πλήρης δόλου. Δια τούτο εμεγαλύνθησαν και επλούτησαν. Ναι, λέγει ο Θεός, ανάμεσα στο λαό μου υπάρχουν ασεβείς άνθρωποι, βρίσκονται που στείνουν παγίδες εις τους ακάκους και εις τους απλούς, ώστε με τον τρόπον αυτόν, όπως ακριβώς κανείς στείνει για να μαζέψει πουλιά, βάζει πουλιά σε ένα κλουβί, ξέρετε, είναι γνωστή η μέθοδος, την ξέρουν και τα μικρά παιδιά. Άμα βάλουμε ένα κλουβί με κάποια πουλιά, τότε τα άλλα πουλιά πάνε εκεί γύρω κοντά. Είναι γνωστό. Έτσι και αυτοί στείνουν τις παγίδες, τα σπίτια τους λέγει, είναι γεμάτο παγίδες. Θα μου πείτε, τι είδους παγίδες, δοκάνια? Θα δείτε λίγο πιο κάτω τι είναι αυτές οι παγίδες που τελικά οι άνθρωποι αυτοί πετυχαίνουν εκείνα τα οποία πετυχαίνουν και θέλουν, και τότε, τότε λέει εμεγαλύνθησαν και επλούτησαν, έγιναν μεγάλοι, μεγάλο όνομα και ακόμη απέκτησαν και πολλά χρήματα. Με τον τρόπο αυτό, ναι, γιατί, σας κάνει εντύπωση? Η κάθε εποχή έχει τους απατεώνες της, και η εποχή μας και η παρακάτω εποχή, μέχρι να τελειώσει ο κόσμος, έχει τους μεγαλεπιβόλους απατεώνας της. Κάθε εποχή. Περί αυτών ο λόγος. Είτε μικράς είτε μεγάλης κλίμακος και ολκής. Τέτοιοι τύποι δεν διστάζουν, προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους, να προσφέρουν και ακριβά δώρα, μάλιστα στα υποψήφια θύματά τους, γιατί ξέρουν ότι το δώρον δόλωμα είναι πολύ μικροτέρας αξίας και τιμής από εκείνα τα οποία θα υποφεληθούν παρακάτω. Ξέρετε τι έλεγαν οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες? Φοβού τους Δαναούς. Να φοβάσαι τους Δαναούς καν δώρα φέρουση? Και αν ακόμη κουβαλάνε δώρα οι Δαναοί κάτω στο Άργος, ήταν, να μιλώ την ιστορία, ήτανε πολύ ειδωλοί οι άνθρωποι, διότι και τα λοιπά. Σε ένα λεξικό θα το βρείτε να μάθετε την ιστορία. Τη μέθοδο του δωλίου ανθρώπου, καλύτερα, ναι, του δωλίου ανθρώπου, δυστυχώς την μετέρχονται ακόμη και κυβερνήσεις κρατών, διότι η δωλιότης έγινε επιστήμη, έγινε επιστήμη και τεχνική για να μπορούν να επιτύχουν εκείνο το οποίο θέλουν. Σήμερα η δωλιότητα, η οργανωμένη δωλιότητα, χρησιμοποιεί την ψυχολογία, το μεγάλο όπλο, και του ατόμου και της ομάδος και του πλήθους.
τα ζυγίζουν πολύ καλά και ξέρουν τι πιάνει. Για να πλουτίσουν αυτοί εις βάρος των πολλών, ακόμη και λαών ολοκλήρων, για να πλουτίσουν. Τώρα πιστεύω καταλαβαίνετε, το μυαλό σας αμέσως θα προσανατολίζεται. Ιδιαιτέρως χρησιμοποιείται η φωτογραφία, το έντυπο και η ποικίλη διαφήμιση. Α, σας πω μια μάρκα τσιγάρα που τα τσιγάρα αυτά αμερικάνικα, όποιος λέει καπνίσει ή ξανακαπνίζει. Γιατί? Γιατί απλούστατα μέσα είχαν λίγο ναρκωτικό. Λοιπόν, γιατί απλούστατα υπάρχει λίγο μέσα μια μικρή ποσότης ναρκωτικού. Με τον τρόπο αυτόν τι θέλουν κάποιοι? Να πλουτίσουν. Αλλά αφού θα διαφθείρουν κάποιους άλλους. Ποιο είναι τώρα η παγίδα? Το ωραίο κουτί, το ωραίο εμφανίσιμο τσιγάρο, η διαφήμιση, η εντονοτάτη διαφήμιση. Βλέπετε κάτι πτυχιές διαφημίσεις γύρω από τσιγάρα, πολλά μέτρα που τα βάζουν σε ψηλά μέρη εκεί, και βλέπετε κάποιες ακροθαλασσιές για να διαφημιστεί, ξέρω εγώ, κάποιο καΐκι εκεί δίπλα κτλ, να διαφημιστεί κάποιο πακέτο τσιγάρα. Τι χρησιμοποιούν? Η Coca-Cola, το ίδιο, και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά γιατί, παρακαλώ? Για να πλουτίσουν κάποιοι άλλοι. Εδώ δεν λέει η προφητεία, δια τούτο εμεγαλύνθησαν και επλούτησαν. Γι' αυτό υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι ενεδρεύουν, πως λέει ο Θεός δια του προφήτου Ιερεμίου. Πάρτε το θέμα, των μοντέρνων χωρών, των μοντέρνων τραγουδιών. Υπάρχει ειδική ώρα 4 με 5 στο πρώτο πρόγραμμα που έχει ξένη μουσική, και γίνεται εκεί ειδική εισήγηση, θα έλεγα πλήση εγκεφάλου. Να ξέρουμε τη δεκαετία, λέει, εκείνη ήταν εκείνος ο τραγουδιστής με ένα άλμπουμ, ξέρω εγώ, θα λέει και γρήγορα αυτός ο κάποιος, μιλώ και το όνομά του, κτλ. Και πρέπει να μαθητεύουν εκεί χιλιάδες ανόητοι νέοι και νέες. Να μαθητεύουν ανόητοι. Ρε παιδάκι μου, δεν καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι από ξένα κέντρα που έρχονται να μας αποπροσανατολίσουν? Έρχονται να πλουτίσουν κάποιοι άλλοι και εμάς να μας κάνουνε ρε μάλια. Δεν το καταλαβαίνετε? Δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι αυτοί ποντάρουν στην ψυχολογία του ατόμου, της ομάδος και του πλήθους. Και επειδή ο άνθρωπος ρέπει προς αυτό που λέμε, ό,τι κάνουν οι άλλοι θα κάνω και εγώ, να μην ξεχωρίζω, και τελικά εκεί την πατάμε. Δηλαδή πέφτει το ποδάρι μας στο δοκάνι. Και αν έπεφε το ποδάρι μας στο δοκάνι, δεν θα ήταν το λιγότερο. Αλλά πέφτει στο δοκάνι του διαβόλου αυτή η ίδια η ψυχή μας. Τα ναρκωτικά τι είναι? Κάποιοι δεν πλουτίζουν με τα ναρκωτικά? Και ούτω καθεξής. Δηλαδή καταλάβατε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος που σκέπτεται το κακό μας. Εδώ υπάρχει οργανωμένο το κακό, που σκέπτεται το κακό πολλών ανθρώπων πλέον, ακόμη και ολοκλήρων κρατών. Θα ήθελα ακόμη να σας έλεγα ότι, μην παρεξηγήσετε, η ΕΟΚ, εύχομαι να ζήσετε και να ζήσω κι εγώ και να δείτε που θα φτάσω. Ναι, προσέξτε, δεν ομιλώ από τη σκοπιά κανενός κόμματος στην Ελλάδα. Όχι, προσέξατε το, όχι, Μυριάκης, όχι. Αλλά μιλώ επί των πραγμάτων. Τι είναι η ΕΟΚ? Βέβαια
σίγουρα όταν πρωτοξεκίνησε, ελέγεται, αλλά ίσως να θεωρείται υπερβολικό, αλλά έτσι δείχνει πια, ότι πηγαίνουμε σε έναν οργανωμένο κόσμο που στο τέλος θα καταλήξει να είναι μόνο μία κυβέρνηση στον κόσμο. Και αυτό πια το ξέρουμε, διότι εδώ και 100 χρόνια το είχαν σχεδιάσει αυτοί οι σιωνιστές. Πασίγνωστο. Το είχαν σχεδιάσει. Είναι στα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. Και βλέπουμε να πηγαίνει το πράγμα σταθερά προς τα εκεί. Ποιος δεν θα ήθελε να υπάρχει μια αμφικτιονία? Κάποτε η Ελλάδα ήταν κρατήδια-κρατήδια προ Χριστού, και ζητήθηκε μια αμφικτιονία. Δεν εξηγώ πιο πολλά. Ποιος δεν θα εχαίρετο όλα αυτά τα μικρά-μικρά κρατήδια? Ξέρω εγώ, το κράτος των Αθηνών, το κράτος της Σπάρτης, το κράτος των Θηβών, το κράτος των Μεσσηνίων και το καθεξής. Ποιος δεν θα ήθελε να είναι αυτό που είμαστε σήμερα, η Ελλάδα μας? Μα το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι εδώ ζητούμε να κάνουμε έναν κόσμο, ο οποίος βέβαια είναι ανώμοιος μεταξύ του, είναι ό,τι ακριβώς συνέβη με τις κατακτήσεις του Ναβουχοδονόσορος κατόπιν του Μεγάλου Αλεξάνδρου και κατόπιν των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, και με εκείνο το γνωστό όραμα του Δανίη, δηλαδή του Ναβουχοδονόσορος, που του εξήγησε ο Δανίη, που ήταν μία αυτοκρατορία. Ποια? Η τρίτη αυτοκρατορία. Πρώτα ήταν η Βαβυλωνιακή, μετά ήταν η Μηδοπερσική, μετά ήταν η Ελληνική και μετά την Ρωμαϊκή, τετάρτη αυτοκρατορία, που ήταν, λέγει, από σίδερο και όστρακο. Λάσπη και σίδερο, δεν κολλάνε αυτά, είναι ομοιογενή. Αυτό θα είναι και ο κόσμος που πρόκειται να γίνει. Γιατί ο κάθε λαός έχει τις παραδόσεις του, έχει τον τρόπο του σκέπτεσαι. Και συνεπώς αυτό δεν είναι τόσο εύκολο όσο το νομίζουμε. Εξάλλου αυτό λέγεται. Ρίξτε μια ματιά στα χθεσινοσημερινά νέα γύρω από το θέμα αυτό και θα με δικαιώσετε να μην πω εγώ πιο πολλά. Πως υπάρχει μια αντίδραση, για στάσου, έχουμε την παράδοσή μας. Πως γίνεται αυτό? Εγώ δεν μιλώ το τι θα γίνει με όλα αυτά που γίνεται παρά μόνο από ελληνικής πλευράς και μόνο από εθνικής και πνευματικής πλευράς. Δεν μιλώ από πλευράς οικονομικής, αυτό ας πούμε το αφήνουμε στην άκρη. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί βήμα-βήμα, αυτοί οι λεγόμενοι φράγκοι, αυτοί οι φράγκοι που τόσες φορές η Ελλάδα είχε αντιμετωπίσει αυτούς τους φράγκους, από πότε, αν και από πότε, αιώνες πίσω, αυτοί που τους λέμε πουτοπόνηρους, αυτοί σιγά σιγά τώρα με την ΕΟΚ ίσως θα βάλουν περισσότερο πόδι από ό,τι έβαλαν ποτέ μέσα εις τους αιώνας. Διότι για μας, αγαπητοί μου, η Ελλάδα είναι κάτι το πιο ξεχωριστό. Έχουμε μία παράδοση, αυτή που έχουμε, και έχουμε μία γλώσσα, αυτή που έχουμε, και μία γλώσσα πολύτιμοτάτη, που τα πιο σοβαρά έργα προπαντός η Αγία Γραφή είναι γραμμένα στη γλώσσα αυτή. Έχουμε και την Ορθοδοξία. Τώρα, από τη μία η ΕΟΚ και από την άλλη ο Οικουμενισμός βάλθηκαν να γκρεμίσουν ό,τι υπάρχει εις την χώρα αυτή. Η γλώσσα αναχωρεί και μας χαιρετάει. Ξένοι ακόμη, αλλά που αγαπούν την ελληνική γλώσσα, μας ταλανίζουν και μας λέγουν ότι τη γλώσσα μας την καταστρέψαμε. Ναι, αντί πινακίου φακής, μοιάζομαι με τον Ισά που λέει, α, εγώ τώρα πεινάω, και θα μου πεις εσύ πρωτοτόκια. Εγώ χάνομαι και μου μιλάς για πρωτοτόκια. Κάπως έτσι και εμείς λέμε, εδώ χανόμαστε οικονομικώς, να φάμε. Και είμαστε μάλιστα και μέσα
εις τον χώρο της ευημερίας και δεν σκεφτόμαστε τίποτε άλλο παρά να φάμε. Και εκεί ξεπουλάμε τους θησαυρούς μας και δεν το αντιλαμβανόμεθα αυτό. Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που σας το λέγω αυτό, αλλά είναι η γλώσσα, σας είπα, είναι η ορθοδοξία μας, την οποία δεν θέλουν. Και ακόμη θέλετε κάτι άλλο? Είναι και η ευφυΐα μας, την οποία θέλουν να εξουδετερώσουν, γιατί όλοι μας φοβούνται, όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές. Είναι και η ευφυΐα μας, μόνο που την ευφυΐα μας δεν ξέρουμε να την κρατήσουμε σωστά και να τη βάλουμε σε ένα αυλάκι και να μας δώσει καρπόν. Γιατί είμαι δυστυχώς εμπαθής, σαν ένα μεγάλο ποτάμι που φέρνει πολύ νερό, στο τέλος όμως κάνει ζημιά, θαλασσώνει τα πάντα, πνίγει την πεδιάδα και τα σπαρτά. Ενώ είναι πολύ νερό και μπορούσε να μπει μέσα σε μια κήτη. Έτσι μοιάζει η ευφυΐα μας, την οποία όμως κάποιοι δεν τη θέλουν. Θα σας πω κάνα δύο παραδείγματα. Ξέρετε ότι το Άγιον Όρος είναι αυτό που είναι, να μην κάνω πιο πολλές αναλύσεις. Ένας από τους στόχους της ΕΟΚ είναι το Άγιον Όρος. Ξέρουν ότι ένα μοναστήρι πάντοτε αντιδρά. Τα μοναστήρια τα φοβούνται όλοι. Μα όλοι. Προλίγου είχα ένα τηλεφώνημα από την Αμερική. Είναι εκεί ο πατήρ Εφραίμ, από τη Μονή Φιλοθέου, ο γέροντας, ο ηγούμενος. Θέλουν να φτιάξουν ένα μοναστήρι και δεν μπορούν, ξεσηκώθηκαν οι πάντες να ματαιώσουν την ίδρυση ενός μοναστηριού. Δικαιολογημένα, αγαπητοί μου, για να καταλάβουμε πως η αξία παρουσίας έχει ένα μοναστήρι. Και δεν το λέγω αυτό γιατί είμαι θα εδώ μοναστήρι, αλλά γιατί αυτή είναι η αλήθεια ιστορικά τεκμηριωμένη. Δεν εφοβήθηκαν οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου τα μοναστήρια? Πότε όμως τα φοβήθηκαν? Όταν παρανομούσαν. Όταν όμως δεν παρανομούσαν, τα μοναστήρια τα είχαν συμμάχους. Ένα μοναστήρι πόσους μοναχούς μπορεί να έχει σε μια περιοχή? 5, 10, 50? Και μπορεί να είναι μια έκταση με 500.000 κατοίκους, 1.000.000 κατοίκους. Γιατί φοβούνται όλοι αυτοί αυτούς τους 10, 5, 10, 20 και 50? Γιατί τους φοβούνται? Διότι ο μοναχός λέγει την αλήθεια. Και εκείνο που φοβίζει είναι η αλήθεια. Η αλήθεια. Διότι δεν υπάρχει διοτέλεια στον μοναχισμό, παρά μόνο να υποθεί η αλήθεια. Και όλοι φοβούνται την αλήθεια. Μπορεί να μας προσεγγίσουν και να μας πούν: τι θέλετε να σας φτιάξουμε? Πόσες φορές έγινε αυτό? Ο Θεός το ξέρει. Να σας κάνουμε το δρόμο, να σας στήσουμε τούτο, να σας φτιάξουμε εκείνο. Όχι, καθίστε στα αυγά σας. Δεν θέλουμε τα λεφτά σας, δεν θέλουμε τα χρήματά σας. Φοβού τους Δαναούς. Να φοβηθείς. Γιατί? Γιατί ο καθένας αποβλέπει κάπου. Λοιπόν, το Άγιον Όρος, που είναι ο στόχος της ΕΟΚ, βέβαια δεν είπε να το βομβαρδίσουμε, αλλά τι είπε? Επρότεινε, προ μερικών ετών, το ξέρετε, έργα υποδομής. Να φτιάξουμε, λέει, λιμάνια, να μπορεί να προσεγγίζει ένα πλοίο και λοιπά. Δηλαδή τότε το Άβατον που θα πάει? Γιατί ένα λιμάνι ουσιαστικά υπάρχει? Μόνον ένα ουσιαστικά. Τότε, άμα θα φτιαχτούν αυτά τα έργα υποδομής, να σας στερεώσουμε, ξέρω εγώ, τα κτίρια, τις μονές που είναι παλιές, να σας φτιάξουμε μουσεία, να τα στολίσετε πιο ωραιότερα. Άμα τα φτιάξουν όμως μετά, ξέρετε τι θα πούν? Μα πρέπει, εμείς σας δώσαμε λεφτά, πρέπει να μας αφήσετε να τα βλέπουμε, να μπαίνει μέσα κόσμος. Και άμα πατήσουν πόδι, γιατί ακριβώς έδωσαν πολλά χρήματα? Σας είπα, δίνουν πολλά χρήματα, αλλά το δόλωμα είναι
σε αξία πολύ μικροτέρα από εκείνο που θα κερδίσουν. Όπως ένας ψαράς αγοράζει το δόλωμα, ασφαλώς, αλλά εκείνο που θα πιάσει με το δόλωμα είναι μεγαλύτερας αξίας. Έτσι και εδώ πέρα σου λέει, θα θυσιάσουμε 10, θα κερδίσουμε 100. Και προπάντως ξέρετε τι, το κλείσιμο του στόματος των μοναχών του Αγίου Όρους. Έτσι λοιπόν, άμα πατήσουν πόδι μέσα, έτσι θα ενεργήσουν. Θέλετε ακόμη, δεν είναι η περίπτωση μόνο αυτή. Έχουμε και την, κατάκτηση εκ των έσω. Όταν αλλοιωθεί το φρόνημα των, αγιοριτών. Πώς αυτό γίνεται, αυτό είναι ακόμα πιο δαιμονικό και πονηρό. Διότι το άλλο το βλέπεις, ενώ το δεν το βλέπεις. Φιλικές διαθέσεις, σχέσεις φιλικές, καλέσματα, ελάτε, να έρθουμε εμείς εκεί, να μας δείτε, να σας δούμε, να τα πείτε, να τα πούμε. Και τότε αρχίζει η αλλίωση του φρονήματος. Και αυτό είναι ακόμη πιο φοβερό. Θέλετε να πάρω τη μασονία, η οποία και εκκλησιαστικά έργα ακόμη χρηματοδοτεί, τι θα λέγατε? Να πάρεις από τους μασόνους χρήματα? Σου λέει, πάτερ, να σας δώσουμε χρήματα. Βασανίζεστε με τούτο το πράγμα που κάθεστε το έτσι, να σας βάλουμε ηλεκτρικό, να σας πάρουμε μια μηχανή, να σας πάρουμε ένα τρακτέρ, να σας δώσουμε χρήματα για τις φιλανθρωπικούς σας σκοπούς. Ναι, αλλά δεν είναι παρά η αράχνη η οποία τη λύγει με το, ενιστό της, το υποψήφιο θύμα του. Και μετά θα σου ζητήσουν αυτοί πράγματα που εσύ δεν θα μπορείς να το δώσεις, και θα έχεις τότε κυριολεκτικά δεσμευτεί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν διστάζουν κάποτε να σε εκβιάσουν και να σου πούν, εάν δεν μας δώσεις αυτό που σου ζητούμε, εμείς θα διαδώσουμε έξω μια πομπή σου. Έκανες κάτι, ξέρω εγώ, σαν άνθρωπος, θα το πούμε αυτό έξω και θα είναι εις βάρος σου. Φοβάσαι εσύ ότι μπορεί να πουν κάτι για σένα, ενδίδεις, και από εκεί αρχίζει το δράμα. Τα ακούτε αυτά? Θέλετε ακόμη? Ο σιωνισμός. Ο σιωνισμός, ο οποίος έχει διεισδύσει, και πού δεν έχει διεισδύσει, σε όλη την Ιφίλιο και στην Ελλάδα. Να πω συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αγαπητοί μου, ο σιωνισμός ακόμη και εδάφη διεκδικεί. Διεκδικεί την Κύπρο, διεκδικεί και την Κρήτη. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Ακόμα και εδάφη για τον μεγάλον Ισραήλ, για το μεγάλο κράτος του Ισραήλ. Βέβαια εις βάρος των άλλων, αναμφισβήτητα. Και πηγαίνουν με τέχνη και με σχέδιο οι άνθρωποι αυτοί. Η μέθοδος, και να την ξέρουμε, είναι ακρεφνώς δαιμονική. Η διείσδυση με τις παγίδες, ή ακριβέστερα, που κι άλλο σας το έχω πει αυτό, το έχω πει παλιά και στο κατηχητικό σχολείο, είναι ο διάλογος, η συνύπαρξη, η διείσδυση και η ανατροπή. Τέσσερα πράγματα. Αρχίζει με το διάλογο. Ελάτε να κουβεντιάσουμε. Μετά, γιατί να μην συνυπάρχουμε? Δεν θα σας πειράζουμε, ούτε μας πειράζετε, να είμαστε μαζί, να συνυπάρχουμε. Το θέμα της συνυπάρξεως είναι της μόδας, το ξέρετε. Με την συνύπαρξη επιτυγχάνεται η διείσδυση, και όταν η διείσδυση έχει φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, μετά γίνεται η ανατροπή, το αναποδογύρισμα, και μετά αυτός στέκεται εκεί που στέκεται και εσύ είσαι από κάτω. Τι να κάνεις? Τελείωσε η ιστορία. Ή δεν είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα? Πάντως, αν θέλετε, ακόμη έτσι κινείται και το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Αυτό το διαβόητο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Εγώ πάντα είχα την απορία, μα τι θέλουμε εμείς εκεί πέρα, μέσα στους Προτεστάντες?
Ρωμαιοκαθολικοί δεν υπάρχουν εκεί παρά μόνο παρατηρητές. Εμείς οι Ορθόδοξοι με τους Προτεστάντες, τι θέλουμε εκεί? Κατά καιρούς ακούγεται καμιά φωνή, μα τι θέλουμε εκεί? Κάποια στιγμή τα χαλάμε, γιατί κάτι ζητούν παραπάνω, και πάλι τα ξαναφτιάχνουμε και πάλι ξαναπηγαίνουμε εκεί. Αυτό το χαλάμε και τα ξαναφτιάχνουμε, ξέρετε τι είναι? Είναι εκείνο το να μπαίνει το μαχαίρι, αλλά μόλις δει ο αιρετικός, εκείνος που θα κάνει την κατάκτηση, ότι πόνεσες, τραβάει πίσω. Τραβάει πίσω, έλα τα φτιάξουμε. Δηλαδή, έκανε δύο βήματα μπροστά, τώρα κάνει ένα βήμα πίσω, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και μετά όταν θα ξεχαστούν αυτά, μετά πάλι δύο βήματα μπροστά και ένα βήμα πίσω. Με αυτή τη μέθοδο έχουμε κέρδισμα στον χώρο. Στον χώρο της Ορθοδοξίας μας και της Εκκλησίας μας. Το αντιλαμβανόμεθα αυτό? Θα μου πείτε, γιατί τα λέω σε εσάς και δεν τα λέμε σε κάποιους άλλους? Και εσείς μικροί είσαστε, αγαπητοί μου, και εγώ μικρός είμαι. Αλλά ούτε εσείς είσαστε μικροί, ούτε εγώ είμαι μικρός. Άμα τα λέμε και ο λαός μας διαφωτίζεται, θα δημιουργήσει αντίσταση. Τώρα, τι μορφή? Με την πρόοδο του χρόνου μπορεί αυτή η αντίσταση να έχει, δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι πρέπει να συντηρούμε στις ανθρώπινες καρδιές την αντίσταση. Διότι αυτό ακριβώς έχει πάρα πολύ αξία και σημασία. Πάρτε το είδηση. Στις ημέρες του Αντιχρίστου θα θέλαμε τίποτα να διορθώσουμε? Ημέρες Αντιχρίστου έχουμε. Θα θέλετε τίποτα να διορθώσουμε? Δεν διορθώνεται τότε τίποτα πια. Είναι γραμμένα, θα πάνε προς το κακό. Τι θα ισχύει τότε? Η αντίσταση. Σε ποιους? Σε κάποιες ψυχές, κάποιους ανθρώπους. Όταν ο προφήτης Ηλίας θα έρθει και ο Ενόχ, τι θα κάνουν? Θα διορθώσουν τα πράγματα? Όχι, το ξέρουμε. Και από την προφητεία το ξέρουμε, δεν θα διορθώσουν τα πράγματα. Τι θα δημιουργήσουν? Αντίσταση. Δηλαδή, εκείνοι που στέκονται να σταθούν. Κάτι μια που είπα αυτό έτσι συνειρμικά, με πήρε πριν από 20 μέρες περίπου τηλέφωνο κάποιος γνωστός μας, Κύπριος είναι, Έλληνας δηλαδή, από την Αγγλία. Εκεί ένα μήνα πριν από το τηλεφώνημά του, δηλαδή περίπου 50 ημέρες από σήμερα, μου λέει έντρομος ότι η τηλεόραση εδώ στο Λονδίνο έδειξε το εξής: σιωνιστές και Άραβες έκαναν ένα, ας πούμε, μια συζήτηση, ένα διάλογο, στρογγύλης τραπέζης, ας το πούμε, εκεί στην τηλεόραση, με θέμα πώς να γίνει η μεταφορά του τεμένους του Ομάρ, χωρίς να καταστραφεί, για να κτιστεί εκεί ο ναός του Σολομών. Δηλαδή, ξέρετε, σήμερα μεγάλα κτίρια, αρχαία, μπορούμε να τα μεταφέρουμε, εκκλησίες ολόκληρες κτλ. Μπορούμε να τα μεταφέρουμε τα κτίρια αυτά κάπου αλλού, υπάρχουν μέσα σήμερα, ας το πούμε χοντρικά, είναι ένα φτιάρι, μπαίνει από κάτω και μετά μηχανήματα σιγά σιγά τραβούν αυτό το φτιάρι που πήρε στην επιφάνεια αυτό το κτίριο, το μεταφέρει σιγά σιγά και πηγαίνει και το φυτεύει κάπου αλλού, εκεί που θέλουν. Αυτό από τεχνικής πλευράς είναι λυμένο και γίνεται η συζήτηση για να γίνει η μεταφορά του τεμένους του Ομάρ σε άλλο τόπο, για να κτιστεί εκεί ο ναός. Σας έλεγα λίγο παλαιότερα, κάνα δύο χρόνια, σας έλεγα ότι είχε υποθεί ότι και το τέμενος του Ομάρ τι θα γίνει, αφού θέλετε να κτίσετε στον ίδιο τόπο, εννοείται, τον ναό του Σολομώντος. Το τεινάζουμε στον αέρα, θα λογαριάσουμε τώρα τους Άραβες. Όμως, για να έχουν φιλικές σχέσεις, είπαμε, αυτό είναι μια συνύπαρξη, έτσι, τότε σκαρώνουν αυτό. Θα μεταφέρουμε το τέμενος, το Ισλαμικό τέμενος, κάπου αλλού, ίσως και στο χώρο πάλι εκεί της Παλαιστίνης, Ιερουσαλήμ, συγγνώμη,
αλλά εκεί ο χώρος να διάσει για να χτιστεί ο ναός. Σημειώστηκε εκείνο εκεί που σε μια ολόκληρη σελίδα στους Times της Νέας Υόρκης που γράφανε εκεί, σας το είχαμε μεταφράσει κάποιος κύριος Γλέσης, και σας το είχα διαβάσει, που λέγει ότι πρέπει να προσευχόμεθα και να ζητούμε να δούμε τι θα γίνει, πότε θα χτίσουμε το ναό μας, που θα έρθει ο Μεσσίας μας. Αγαπητοί μου, όλα αυτά είναι ήδη στα σκαριά. Βλέπετε ότι αγωνίζονται, εργάζονται. Αν λοιπόν κάποτε δούμε να θεμελιώνεται ο ναός του Σολομώντος, τότε το τέλος είναι κοντά. Είναι φανερό. Και εκείνο που ελέγεται, ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε, βέβαια δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει όμως μια εκδοχή. Προσέξτε με, μια εκδοχή είναι η εξής. Βέβαια ο Αντίχριστος θα προβληθεί ως πρόσπονο από τους Εβραίους. Εβραίος θα είναι. Το λέγουν οι πατέρες αυτό. Εβραίος θα είναι. Λοιπόν, εάν αυτός ο άνθρωπος ήδη υπάρχει και τον καταρτίζουν και τον προετοιμάζουν, οπότε κανείς βέβαια δεν γνωρίζει τίποτε, αλλά αυτοί έχουν τους τρόπους του να καταρτίζουν πρόσωπα. Το ξέρουμε αυτό από το πρώτο συνέδριο που είχε γίνει των Σιωνιστών κάπου στην Ελβετία, και υπόθηκαν πράγματα που αν κανείς τα σκεφτεί και τα μελετήσει, τότε θα βάλει πολύ νερό στο κρασί του και θα πει τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι και σε ένα πρωτόκολλο υπάρχει ό,τι τώρα σας λέγω, ότι παρασκευάζουν τον υποψήφιο βασιλέα των. Τον παρασκευάζουν, τον προετοιμάζουν. Δεν πρέπει να είναι γυναικά. Το λέει ο Δανιήλ αυτό. Πω, πω. Ακούστε, τον λέει ο Δανιήλ μισογύνη. Δεν πρέπει να είναι γυναικά, γιατί φοβόνται ότι ένας άνδρας ο οποίος μπορεί να μπερδεύεται με γυναίκες, η γυναίκα ανεβαίνει στο σβέρκο και διευθύνει μετά η γυναίκα και χαλάνε τα σχέδια. Αλλά εδώ βλέπει κανείς καθαρά, έχουν λάβει όλα τους τα μέτρα. Αν με αυτήν την έννοια υπάρχει το πρόσωπο αυτό, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν είναι τυχαίον το ότι σε όλη την Ιφίλιο διαφημίζουν το 666. Είναι τυχαίο? Ποιο προϊόν δεν έχει επάνω το 666? Και όλα αυτά σημαίνουν, αγαπητοί μου, ότι αφού επιχειρούν τώρα να κτίσουν, βρίσκουν λύσεις να κτίσουν τώρα το ναό του Σολομώντος, το πρόσωπο αυτό πρέπει ήδη να υπάρχει στους χώρους τους δικούς των. Άρα όταν δούμε όλα αυτά τα πράγματα, δεν πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ένα τέλος? Φυσικά μη ζητάμε πια μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα του κακού, ούτε την ελληνική γλώσσα, ούτε εθνικά όρια και σύνορα. Τι, αγαπητοί μου, όλα θα χαθούν και θα βουλιάξουν. Ένα πρέπει να μείνει: η ορθόδοξη ψυχή που θα περιμένει τον Κύριον. Η ορθόδοξη ψυχή. Γι' αυτό σας λέγω ότι μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά εάν βάλουμε στις ψυχές των χριστιανών μας, των Ορθοδόξων, το στοιχείο της αντιστάσεως, νομίζω βάλαμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Και τελειώνοντας, λέει τα γάρα αγαθά εις κακά μεταστρέφων. Α, λέει εδώ, ο τελικός σκοπός δηλαδή είναι υποδούλωση, είναι εκμετάλλευση. Το βλέπει κανείς καθαρά. Τα αγαθά σου τα συκοφαντεί, τα παρουσιάζει κακά, και συνεπώς προτείνει διόρθωση με σκοπό να διαστρέψει. Όπως λέγει ο Ισαΐας, «Ουέ, οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν, οι τιθέντες, οι τιθέντες, το σκότος φως και το φως σκότος». Τι σου λένε? «Α,
η ορθόδοξος πνευματικότητα είναι ξεπερασμένη. Υπάρχουν σήμερα άλλοι τρόποι ζωής που μπορούμε να ζήσουμε. Σου λένε το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως. Θα διαβάσετε σε εφημερίδες, μάλλον σε μια εφημερίδα, για τον Ολιβιέρ Κλαμάν. Αυτός είναι ουνίτης. Παρουσιάζεται όμως ορθόδοξος. Μας κατηγόρησε σε ένα άρθρο που έγραψε στη Γαλλία ότι στην Ελλάδα δεν δέχομεθα διάλογο, ότι υπάρχει δογματική ακαμψία, σκυθροπός εθνικισμός και θρησκευτικός ολοκληρωτισμός. Μας κατηγορεί για να πούμε όχι, δεν είμαστε αυτά, για να αλλάξουμε. Αγαπητοί μου, υπάρχει μεγάλη δολιότης. Ό,τι λέει το χωρίον, τα γάρα γαθά εις κακά μεταστρέφων. Για να σε κερδίσει, να πεις όχι, δεν έχουμε ολοκληρωτισμό εδώ. Και έτσι ο σκοπός μας πάντα πρέπει, ο σκοπός των είναι πάντοτε η ανατροπή και η καταστροφή. Γι' αυτό προσοχή, μάτια ανοιχτά, νους καθαρός, ετοιμότης πνεύματος και εγρήγορση, αγαπητοί μου. Αυτά έρχεται να μας πει αυτό το χωρίον της Σοφίας Σιράχ.